λιντεμόνισε. Δείξω γονατών. Η καρδιά σύντομα διαφέρνε σε σου τη στράτα, φέρνε σε σου τη στράτα, το θα είναι. Σαν πολύ το μάτι ακολουθούμε. Ένα φίλο σε πότε διζώσε. Όσο λάθο σε αύριο να δείχνει. Φίλε, ένα φίλο σε πότε διζώσε. Είναι αδελήψη που λόγω να χαριζώσε. Πόσο λάθο σε αύριο να δείχνει, σε φίλε να φύγωσε. Πότε διζώσε, είναι αντέληψη που λόγω να χαριζώσε. Και χρόνια πολλά, μεγάλος θα γίνεις με μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις, τελειώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Χρόνια πολλά στον Γαβρίλο μας. Πάντα καταστήσεις. Σας χαιρόμαστε, οικογένειά σου, φίλοι σου, συγγενείς. Συγγενείς και φίλοι. Ha ha ha.
Ένας από τους πιο σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που έχει γράψει ιστορία, αλλά και ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ομόνια Σταυρόπολης, είναι ο Μπάμπης ο Αλμπάνης, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή τη βραδιά, αλλά και πώς βλέπει το μέλλον της Ομόνιας. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Είναι μια εθιμοτυπική χρονιά που γίνεται κάθε χρόνο. Ήρθαμε να περάσουμε καλά. Ο κόσμος μας τίμησε με την παρουσία του. Ελπίζουμε... Λέβαια, αλλά σταμάτησε. Ναι, ελπίζουμε να πέρασε καλά. Από εκεί και πέρα η Ομόνια σαν Ομόνια, ο στόχος είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία και να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Θέλετε να σας πω για το πρωτάθλημα ή θέλετε να σας πω για το χώρο μας? Γιατί τη μαγική βραδιά. Εμείς ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα από το χώρο. Όλα πήγαν καλά. Δόξα τω Θεώ, γερή να είμαστε και του χρόνου. Φεύγω. Επιλέξατε και ένα καλλιτέχνη νέο, αλλά και ένα. Ο Γαβρίλος είναι παιδί δικό μας, είναι φίλος μας, είναι οικογένειά μας, είναι συγγενής μας. Όλα καλά. Κάθε χρόνο γίνεται ο χορός της ομάδος, τέτοια εποχή λίγο πριν μας βαθμιστεί. Συνήθως ναι. Και δείχνει ότι υπάρχει και κινητρό, γιατί βλέπεις τη διάθεση του κόσμου, έτσι. Ακριβώς έτσι. Τώρα, το πρωτάθλημα δεν ξεκινάει. Καλός ή κακός. Το πρωτάθλημα καλός ή κακός δεν ξεκινάει. Περιμένουμε στην αναμονή όλοι. Κοιτάξτε. Αναχωρεί που η δικιά σου ομάδα και κάποιες άλλες ομάδες. Έχουν μητρό, κάποιες άλλες δεν έχουν. Αυτό τα είπαμε και άλλες φορές. Όλες οι ομάδες κάναμε τα έξοδα όλα αυτά για να πούμε στο μητρό. Τώρα, εάν κάποιοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν τους νόμους του κράτους, ας μην ακολουθήσουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Μέσα από την καρδιά μου μας θυμίσατε την παρουσία σας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον υποψήφιο Δήμαρχο Βάμου Μελάν, τον κύριο Γιώργο Λίλτσι, που μας θύμισε την παρουσία. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μεμπλία για την ομάδα μας. Έχουμε κάποιες ιδιαίτερες παραπέμψεις να κάνουμε. Θα ήθελα να καλέσω εδώ κοντά να παραπέμψουμε δύο κολόνες της ομάδας μας. Δύο παιδιά τα οποία αγωνίζονται πολλά χρόνια στην ομάδα μας και έχουν δώσει όλη τη ζωή. Τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδόπουλο να έρθει λίγο. Έλα, έλα, λέγω μου, έλα. Και τον κύριο Αλμπάτη το Χαράλαμπο. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά, παιδιά, είναι η αρχή της ομάδας. Τώρα θέλω να κάνω άλλες δύο βραβεύσεις για δύο παιδιά τα οποία όλη τη ζωή είναι στην Ομόνια, έχουν δώσει τα πάντα
Και είναι τιμή μου που είναι συνεργάτες μου. Γι' αυτό παίζει Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλε. Παιδιά, σας ευχαριστώ για όλα. Θέλω να βγω με τέτοιο μέλεξη με το Σισέ, θέλω να βγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μας τιμήσατε, παιδιά. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Τραβολόγια να τσιμώσε, οι πολίτες με συγχωρούσε, γιατί σου
πιο πομπέρο φωτιά. Είναι ένας αιματοδότης αλλά και ένας αφανής ήρωας της Ομόνιας Σταυρόπολης που να πω φίλες και φίλοι για να γνωρίζετε, για να στηθεί αυτό το μεγάλο γλέντι, από την προηγούμενη βραδιά ξενύχτησε εδώ στα γηπεδάκια της Ομόνιας Σταυρόπολης για να περάσει ο κόσμος ευχάριστα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι αποζημιωθήκατε από τον κόσμο που τίμησε την παρουσία, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για όλους που μας θυμίζετε. Ναι, ο καιρός δεν τα πήγε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας θύμισε την παρουσία του. Εντάξει, ήταν ένας χορός τελευταία στιγμή μεν. Αλλά τα καταφέραμε και πήγαν όπως τα θέλαμε. Το μέλλον της ομάδας πώς το βλέπεις την νέα χρονιά, αν πάνε όλα καλά και ξεκινήσουμε, γιατί βλέπεις μείναμε πίσω. Είμαστε μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Έχουμε φέρει κάποιους εμπειρούς παίκτες. Εμείς θα το παλέψουμε. Πάμε για να κάνουμε μια καλή χρονιά, να περάσουμε όμορφα και ό,τι προκύψει.